Θέλουμε λοιπόν να δούμε με αυτήν την έναρξη της διαδικασίας, με την ανάρτηση της προκήρυξης για τις τηλεοπτικές άδειες. Να πω κάτι προηγουμένως, αν με επιτρέπετε. Πείτε. Βεβαίως. Επειδή σας ακούω και καταρχάς η υποκρισία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστια. Για ποιο είχαν λόγο, υποσχεθεί, okay, θα σας πω, διότι είχαν υποσχεθεί πάρα πολύ απλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ήταν στη σφαίρα της φαντασίας, δεν μπορούσαν να επιτευχθούν. Και με αυτό που έγινε μετά τη συμφωνία και το δημοψήφισμα και όλη τη διαπραγματευτική τακτική της χώρας, καταφέραμε να μειώσουμε τον πόνο της λιτότητας για τους απλούς εργαζόμενους κατά 19%. Θα πρέπει να έχουμε και την άλλη πλευρά για να απαντήσει. Εγώ θέλω να μείνουμε, σας παρακαλώ, στις τηλεοπτικές άδειες. Εγώ το βάζω όμως αυτό, διότι και πραγματικά. Και το 18, ναι, μεγάλο είναι το πρωτογενές πλεονάσμα που πρέπει να πετύχουμε. Και ο κόφτης είναι πολύ λογικό να λειτουργήσει τότε, αν δεν πετύχουμε αυτό το μεγάλο πρωτογενές πλεονάσμα. Ο κόφτης ισχύει από το 2012, από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Και πολλά μέτρα από τα οποία παίρνουμε σήμερα θα εφαρμοστούν το 2017 και το 2018, και έχουμε όλες τις ενδείξεις ότι η ελληνική οικονομία γυρίζει σελίδα. Λοιπόν, και δεν το λέω εγώ. Εμείς παρακολουθούμε το διεθνή τύπο σε καθημερινή βάση. Τα θετικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα από ότι οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν. Αυτό είναι θετικό. Υπάρχει μια αλλαγή κλίματος και είδαμε και σήμερα εφανάσια. Υπάρχει μια αλλαγή κλίματος. Δείτε και τις μελέτες της UBS. Να πάμε τώρα στο επίμαχο θέμα, γιατί σύμφωνα με τη δική σας, ας πούμε, ρητορική, είναι μια ιστορική στιγμή για το ραδιοτηλεοπτικό χάρτη, για το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο στη χώρα, έτσι. Ξεκινάει λοιπόν. Δεν είναι μόνο με βάση τη δική μας τη ρητορική, είναι όχι, με βάση την πραγματικότητα. Και με βάση τη δική σας. Για να καταλαβαίνω ότι θέλετε να έχετε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Όχι. Αλλά από το 1989 μέχρι σήμερα είναι αλήθεια, δεν είχε γίνει ποτέ διαδικασία διοδότησης. Ναι. Ενώ αντίθετα είχαμε περίπου 15 υπουργικές αποφάσεις τελευταία στιγμής, 31 δωδεκάτου κάθε έτους, το οποίο ανανέωναν αυτό το ιδιότυπο καθεστώς νομοφάνειας προς ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα, κύριε Κρέτσο, τώρα κύριε Γραμματέα, έχουμε την δημοσίευση της προκήρυξης. Πάμε μέχρι πότε θα πρέπει να υποβληθούν οι φάκελοι και από ποιους θα γίνει η αξιολόγηση? Μέχρι τις 4 Ιουλίου. Μέχρι τις 4 Ιουλίου υπάρχει μια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, υπάρχει μια Επιτροπή Εστάσεων και θα υπάρχει και μια προκήρυξη για έναν διεθνή λογιστικό οίκο, μια εταιρεία ορκωτών λογιστών, η οποία θα συνδράμει επίσης στη διαδικασία εξέταση των φακέλων. Μένουμε αυστηρά στις 4 τηλεοπτικές άδειες ή θα έχουμε άνοιγμα της βεντάλιας των αδειών? Όχι, αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι οι 4 τηλεοπτικές άδειες και για λόγους που αφορούν την ορθή χρήση του ραδιοφάσματος, αλλά και κυρίως για λόγους που αφορούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και μιλάτε για τη βιωσιμότητα. Στην αρχή είχε ακουστεί ότι θα είναι 400 εργαζόμενοι, μετά ότι θα είναι 200. Μειώθηκε στους 200, στους οποίους μέσα 200 υπάρχουν διάφορες ειδικότητες, οι οποίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, τεχνικοί, φωτιστές, και είναι και security, είναι και διάφορα. Τι τελικά ισχύει? Υπάρχει μια επαναχώρηση όσον αφορά, ας πούμε, τα οικονομικά κίνητρα για νέες τηλεοπτικές επιχειρήσεις? Υπάρχει μια άλλη μελέτη που λέει ότι μπορούν να επιβιώσουν και με λιγότερα άτομα? Πώς γίνεται ακριβώς? Δεν μπορούν να επιβιώσουν? Καλά κάνετε και μου θέτετε αυτό το ερώτημα, διότι υπάρχει μια σύγχυση. Εμείς βάλαμε τον και αγωνία, και αγωνία, επιτρέψτε μου κύριε Γενική, και αγωνία στον κόσμο των εργαζομένων, έτσι, των δημοσιογράφων. Κοιτάξτε, όταν αγωνιούν οι εργαζόμενοι και οι απλοί άνθρωποι, το καταλαβαίνω και το σέβομαι απολύτως. Όταν αγωνιά η αντιπολίτευση και όλοι όσοι βάλαν τον ελληνικό λαό σε αυτού του είδους την περιπέτεια και υποσχέθηκαν τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα, τότε είναι που ενοχλούμε, και γι' αυτό και η αντίδρασή μου ίσως ήταν λίγο πιο έντονη προηγουμένως. Λοιπόν, όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. 400 είναι ο ελάχιστος αριθμός του προσωπικού. Απλώς, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, η οποία οφείλω να πω ήταν αρκετά γόνιμη, διαπιστώσαμε ότι πρέπει να δοθεί μια ευελιξία, διότι κάθε τηλεοπτικό σταθμός δεν έχει το ίδιο τηλεοπτικό πρόγραμμα όσον αφορά τον προσανατολισμό του και το χαρακτήρα του. Επομένως, ένα κανάλι το οποίο είναι περισσότερο ειδησιογραφικό, είναι λογικό να έχει περισσότερους δημοσιογράφους. Ένα κανάλι το οποίο έχει ψυχαγωγικό, ας το πούμε, χαρακτήρα και κατεύθυνση, είναι λογικό να έχει περισσότερο προσωπικό από άλλες ειδικότητες. Επομένως, αυτό πώς θα προσδιορίσετε? Ο αριθμός 400
Εμείς είδαμε τα στοιχεία της Εργάνης. Απλώς θέλω να σας πω, ο μέσος όρος δεν ήταν ίσως το καλύτερο μέτρο για να πούμε ότι απαιτούνται σε κάθε κανάλι να έχει αυτόν τον αριθμό των δημοσιογράφων, των τεχνικών και των άλλων καλλιτεχνικών και λοιπόν ειδικοτήτων. Βάζουμε όμως ένα πλαφόν στα 200 άτομα που πρέπει να είναι αυτές οι ειδικότητες και τα υπόλοιπα 200 μπορεί κάθε κανάλι με βάση το δικό του επιχειρησιακό πλάνο και σχέδιο να δει από ποιες ειδικότητες θα προέρχονται. Σε κάθε όμως περίπτωση διασφαλίστηκε αυτός ο ελάχιστος αριθμός των 300 ατόμων και οφείλω να σας πω ότι αυτό είναι και μια αρκετά, ας το πούμε, είναι ένα προωθημένο νομοσχέδιο, διότι ας μην ξεχνάμε, αυτό είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έρχεται να ρυθμίσει εργασιακές σχέσεις και το τι ισχύει στην αγορά εργασίας. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά και μια διαδικασία η οποία αφορά την αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου. Κάτι το οποίο δεν είχε γίνει τα τελευταία 26 χρόνια. Εάν δούμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από αυτές τις 4 τηλεοπτικές άδειες, πώς θα προκριθούν οι πρώτοι 4, κύριε Γραμματέα? Με τι κριτήρια? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι μόνο οι 4 άδειες εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου. Μιλάμε για κανάλια τα οποία μπαίνουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό, από κάθε συσκευή. Εάν πραγματικά τώρα κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας προκύψει τόσο αυξημένο ενδιαφέρον, εκεί ίσως το δούμε αν θα υπάρξουν και άλλου είδους άδειες θεματικά κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι αυτός ο διαγωνισμός, αφορά 4 άδειες και όπως σας είπα προηγουμένως κυρίως για λόγους βιωσιμότητας και βέβαια με τη λογική ότι έχουμε μία μείωση της διαφημιστικής απορρόφησης και δαπάνης κατά 56% τα τελευταία 6 χρόνια. Ναι, κύριε Γραμματέα, όμως υπάρχει μια παραδοχή στον προϋπολογισμό για αρκετά εκατομμύρια από αυτήν την 300. Διαδικασία. Πώς θα εισπραχθούν αυτά από μόλις 4 άδειες? Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ ξέρω ότι στη συμφωνία της 12ης Ιουλίου θεωρείται προαπαιτούμενο βέβαια και η αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Σύμφωνα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νούμερο. Είχαν ακουστεί κάποια νούμερα στο παρελθόν, τα οποία εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς προέκυψαν και δεν ξέρω ποιος τα έχει πει, ας πούμε. Θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω λίγο στο προηγούμενο, κύριε Γενικέ. Αυτά τα 4 που είναι γενικού περιεχομένου, εγώ καταλαβαίνω ότι θα είναι ιδιοσιογραφικά. Όχι, είναι γενικού περιεχομένου. Δηλαδή μπορεί να έχουν και ειδησιογραφικό πρόγραμμα και ψυχαγωγικό. Αυτά τα 4 τι θα έχουν, 200 πλαφών εργαζόμενους ή 400? Όχι, θα έχουν 200 εργαζόμενους από τις βασικές ειδικότητες που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή ένα τηλεοπτικό σταθμό και δίνουμε και την ευκαιρία στους εργοδότες να επιλέξουν, να έχουν ακόμη 200 άτομα μέχρι να φτάσουν στον αριθμό 300. Αλλά προσέξτε, μην γίνεται παρερμηνία εδώ. Μιλάμε για τον ελάχιστο αριθμό. Ναι, αυτό θα ρωτήσω αμέσως. Στην ουσία το να φτάσουν 400 είναι ευχής έργο, δηλαδή δεν είναι περιορισμός. Όχι, δεν είναι ευχής έργο, είναι περιορισμός. Είναι υποχρεωτικό να έχουν 400 άτομα. Απλώς όταν κάνεις μια αδειοδότηση η οποία έχει μια πνοή χρόνου δεκαετίας και πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου και τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά τέλος πάντων να το πούμε και αυτό, επειδή υπάρχουν και διαφορές όσον αφορά την προσέγγιση, τον προσανατολισμό του προγράμματος κάθε τηλεοπτικού σταθμού, νομίζω ότι έπρεπε να επιδείξουμε μια ευελιξία. Ναι. Όμως ο ελάχιστος αριθμός δεν αλλάζει. Άρα αυτός ο αριθμός είναι αορίστου χρόνου ή και με συμβάσεις έργου? Αυτός ο αριθμός, το σύνολο που λέτε. Αυτός ο αριθμός, σας είπα, είναι συμβάσεις οποιαδήποτε μορφής. Καταλαβαίνω τις αιτιάσεις και κάποιων συνδικαλιστικών οργανώσεων ως προς αυτό. Όμως ας μην ξεχνάμε, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν ήρθε να ρυθμίσει την αγορά εργασίας. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ήρθε να φέρει περισσότερη διαφάνεια στο μηντιακό σύστημα, να προσελκύσει σοβαρούς επενδυτές που δεν συσσωρεύουν χρέη και τα περνούν μετά στις πλάτες των εργαζομένων. Και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ήρθε να αναπτύξει τον οπτικοακουστικό κλάδο. Όμως... Η ανάπτυξη του κλάδου είναι αυτή που δημιουργεί δουλειές. Σύμφωνοι, κύριε Γραμματέα, αλλά θα συμφωνήσετε, επειδή ο τύπος έχει δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα, εάν υπάρχει κάποιο παραθυράκι που εσείς μπορείτε να το προλάβετε και να υπάρχει μια εφαρμογή του νόμου, ούτως ώστε να βλέπουμε συναδέλφους και τεχνικούς και δημοσιογράφους να είναι με μισθολόγιο παρά με δελτία παροχής, είναι προτιμότερο να διασφαλιστεί αυτό.
Είναι προτιμότερο. Εγώ δεν είμαι υπέρ των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Όμως οφείλω να σας πω ότι έχουμε μια διαδικασία η οποία από ό,τι φαίνεται, και μην μου πείτε τώρα γιατί ξανααναφέρομαι πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αποφασίστηκε να πολιτευτεί με ένα σκληρό τρόπο και με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και οι ίδιοι και έχουν εκφραστεί από παντού ότι θα προσφύγουν κάποιοι και στα δικαστήρια κτλ. Λοιπόν, εμείς τον νόμο και τη διαδικασία τη θωρακίζουμε. Επιπρόσθετες επιβαρύνσεις ως προς την προσέλκυση επενδύσεων, είτε αφορά εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, νομίζω δεν μπορούν να γίνουν. Υπάρχει πλαφόν εργαζομένων και ένα λεπτό μόνο αυτό θέλω να πω. Το ότι θα κάνουμε διαγωνιστική διαδικασία δεν σημαίνει ότι καταργούνται τα αρμόδια σώματα ελέγχου τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και το ΣΕΠΕ θα είναι εδώ και θα ενισχύσουμε και το ΣΕΠΕ, διότι υπάρχει μια κατεύθυνση και επαναφορά στο συλλογικό συμβάσιο στο άμεσο μέλλον, όταν ξεφύγουμε λίγο και από αυτό το οποίο φαίνεται ότι ξεφεύγουμε. Δηλαδή η ελληνική οικονομία γυρίζει σελίδα, κλείνει αξιολόγηση, ξεκινά η συζήτηση για την αναδιάθρωση του χρέους. Θα υπάρχει και διαφάνεια στα κεφάλαια, συγγνώμη Χρήστο, για να το προλάβουμε και αυτό. Θα υπάρχει διαφάνεια και στα κεφάλαια που θα επενδυθούν, δηλαδή θα ξέρουμε από πού έρχονται τα χρήματα και από ποιους επενδύονται. Απολύτως. Το νόμο του 43-39 και στην προκήρυξη προβλέπεται έλεγχος εξονυχιστικός όσον αφορά τα πόθεν έσχες. Θέλω να πω ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Θα υπάρχει έλεγχος πόθεν έσχες ακόμη και για τους επερθεματιστές, ακόμη και από αυτούς που θα κερδίσουν τη διαγωνιστική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό. Το θέμα της προέλευσης των κεφαλαίων είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστέψτε με, είναι ένας νόμος ο οποίος θα φέρει η διαφάνεια και εξυγίαση στο χώρο του media. Αυτό θα υπάρχουν για όλους τους μετόχους που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε ΑΕ. Βεβαίως. Και υπάρχουν επίσης και ρήτρες για χορήγηση τραπεζικής, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Θα είναι φυσικά πρόσωπα οι μέτοχοι ή θα μπορούν να είναι και εξωχώριες εταιρείες? Και στις εξωχώριες εταιρείες θα ισχύουν τα ίδια. Γίνεται μέχρι φυσικού προσώπου. Μέχρι φυσικού προσώπου, ονομαστικοποίηση μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γενικέ, πριν κλείσουμε. Ποιος είναι ο δικός χάρτης, μια και είναι και της μόδας τώρα η έκφραση, πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία, πότε θα δούμε νέα κανάλια? Δηλαδή, τελειώνει 4 Ιουλίου η προκήρυξη. Αμέσως μετά τι γίνεται, τι ακολουθεί? Αμέσως μετά γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Υπάρχει μια προεπιλογή. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Τέλος πάντων, για άμα κρηγορώ, γιατί ξέρω και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, μέχρι τις 15 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή θα ξέρουμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι, ας μου επιτρέψετε να το πω έτσι λίγο απλά, οι επόμενοι καναλάρχες. Αυτοί οφείλουν τώρα, οι νέοι ιδιοκτήτες, οι νέες επιχειρήσεις, οφείλουν μέσα σε 3 μήνες να έχουν συνεργαστεί όσον αφορά τη μετάδοση του προγράμματος τους με την DJ, που είναι ο πάροχος δικτύου, και μέχρι 6 μήνες θα πρέπει να εκπέμπουν, κυρίως για τους νέους επενδυτές, για όσους δεν έχουν ήδη υποδομές, εγκαταστάσεις κτλ., να εκπέμπουν κανονικά. Πιστεύουμε ότι θα δούμε ένα νέο μηντιακό τοπίο, το οποίο θα είναι πιο διάφανο, πιο καθαρό, και πραγματικά θα προσφέρει και περισσότερες θέσεις εργασίας, διότι εάν πραγματικά θέλουμε να διαφυλάξουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε να δώσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για όλους όσους εργάζονται στην τηλεόραση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να διαφυλάξουμε σκόρη οφθαλμού αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία, γιατί θα φέρει σοβαρούς επενδυτές, όχι συσσωρευμένα χρέη. Δεν θα έχουμε κανάλια που στηρίζονται σε θαλασσοδάνεια ή στην εξαγορά πολιτικής επιρροής. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Κύριε Γραμματέα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.